Σοκάρουν οι εικόνες από το θανατηφόρο τροχαίο στον κεντρικό δρόμο Συσίου, λίγο πριν τη διασταύρωση προς Μήλατο, με έναν 29χρονο οδηγό να βρίσκει ακαριαίο θάνατο. Δυστυχώς, άλλος ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Άκουσα ότι είναι από τη Χερσόνησο, είναι αλλοδαπός, αλβανικής καταγωγής. Από ό,τι είπαν εδώ οι περίοικοι, είναι ανέβαινε το δρόμο, ξέφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε πάνω στην ελιά. Τώρα που κατέβηκα το είδα. Τι λέτε? Εντάξει, να λέω, προσοχή, παιδιά. Προσοχή. Σκληρό, δύσκολο τροχαίο. Από ό,τι έμαθα και το παλικάρι, δεν την έβγαλε. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το γιο ταχύ εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε ελιά. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, ενώ το όχημα ανατράπηκε. Είναι κρίμα να χάνεται μια ζωή. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Όπως και να ήταν. Και δεν ξέρουμε τις συνθήκες πώς ήταν. Με αυτούς τους δρόμους που έχουμε δεν είναι ο πρώτος. Και θα έχουμε κι άλλους. Με 40 χιλιόμετρα πήγαινε από κάτω να δεις που θα σε βγάλει. Δηλαδή πολύ κινδυνεύουν σε αυτό το σημείο. Ναι, είναι. Προφανώς το καλοκαίρι που περνάνε πέρα συνεχόμενα λεωφορεία. Είναι ο δρόμος, είναι καραμιόλα. Στο σημείο αυτό υπάρχει ορατότητα, δηλαδή υπάρχει ποτισμός. Εσείς βλέπεις να έχει. Αυτή η λάμπα σε καλύβει αυτό το δρόμο για να κυκλοφορούν οι πεζοί. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, με τις εικόνες να συγκλονίζουν τους δημότες της ευρύτερης περιοχής. Τα συλληπιτήρια της οικογένειας και στους φίλους τους. Κρίμα. Γιατί κατεβαίνει από ευθεία και μετά πιάνει στροφή, είναι λίγο επικίνδυνο και το σημείο. Ναι. Και εμείς που είμαστε με το μηχανή, συνέχεια το ίδιο πρόβλημα. Είναι πολύ στενά. Ναι. Υπάρχει ορατότητα το βράδυ? Όχι. Ο δρόμος είναι πολύ επικίνδυνος, είναι πρόβλημα. Και πώς δεν έχουμε χάσει και κανένα πεζό το καλοκαίρι που περπατάνε τόσο ανθρώπου, έρχονται παιδιά από το σχολείο. Από τις αρχές του χρόνου μέχρι σήμερα, 49 άνθρωποι βρίσκονται στη μαύρη λίστα των νεκρών της ασφάλτου, εκ των οποίων οι 15 στον νομό Χανίων, οι 9 στον νομό Ρεθύμνου, οι 13 στον νομό Ηρακλείου και οι 12 στον νομό Λασιθίου. Οι 39 ήταν άνδρες, ενώ οι 10 γυναίκες, με τα περισσότερα θανατηφόρα να αφορούν εκτροπές οχημάτων. Συγκεκριμένα, τα 39 θανατηφόρα σημειώθηκαν στο επαρχιακό δίκτυο, 10 στο ΒΟΑΚ και 9 στις πόλεις. Γι' αυτό πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να οδηγάμε με συνέπεια, με τη ζώνη ασφαλείας, γιατί το παιδί δεν φορούσε δυστυχώς ζώνη ασφαλείας, να προσέχουμε την ταχύτητά μας, να μην πίνουμε όταν οδηγάμε. Άνδρες της τροχαίας Ηρακλείου βρίσκονται επιποδός με στόχο την πρόληψη τροχαίων στο επαρχιακό και οδικό δίκτυο, με τα μέτρα οδικής ασφάλειας να είναι αυξημένα καθ' όλη τη διάρκεια των γιορτών μέχρι και τα Θεοφάνεια. Η οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ ως αιτία είναι, συμμετέχει πάρα πολύ και σε μεγάλο ποσοστό στην πρόκληση των σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Και για το λόγο αυτό θέλουμε να αφιστήσουμε την προσοχή σε όλους τους συμπολίτες μας, αν θα αποφασίσουν να βγουν έξω να διασκεδάσουν με την παρέα τους, να προαποφασίσουν ένα από τα άτομα της παρέας να μην καταναλώσει αλκοόλ, που θα είναι και εκείνος ο οποίος θα οδηγήσει όλη την παρέα πίσω στον προορισμό τους με ασφάλεια. Αυτό που ευχόμαστε εμείς ως υπηρεσία, ως τμήμα τροχαίας Ηρακλείου, είναι να κυλήσουν οι γιορτές ανέμακτα.